Κάτι παραπάνω από αισθητή είναι η μείωση στην αγοραστική κίνηση στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Μαγνησίας, με την πτώση του τζίρου να υπολογίζεται πάνω από 50% έναντι της αντίστοιχης περσινής περίοδου, ενώ οι επαγγελματίες και τα νοικοκυριά περιμένουν εν αγωνίως το άνοιγμα της πλατφόρμας για το επίδομα θέρμανσης. Τα νοικοκυριά περιμένουν να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΔΕ προκειμένου να υποβάλουν οι δικαιούχοι τις αιτήσεις τους για το επίδομα θέρμανσης για τη φετινή χειμερινή περίοδο. Πέρυσι η πλατφόρμα ήταν σε λειτουργία από τις 20 Νοεμβρίου. Η πλατφόρμα έχει αργήσει πάρα πολύ να ανοίξει. Πέρυσι είχε ανοίξει αρχές Δεκεμβρίου και είχαν καταβληθεί τα χρήματα γύρω στα μέσα του μήνα. Τώρα περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να ανοίξει η πλατφόρμα γύρω στις 22 με 23, ώστε οι καταναλωτές να μπουν και να κάνουν τις αιτήσεις τους. Τα χρήματα θα μπουν έως 31 Ιανουαρίου. Για αυτούς που θα παραγγείλουν πετρέλαιο και θα αγοράσουν έως 31 Δεκεμβρίου, και θα έχουμε και δεύτερη φάση, ενώ πέρυσι δεν είχαμε. Όσοι αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης έως 28 Φεβρουαρίου, τα χρήματα θα μπουν από το επίδομα έως περίπου 31 Μαρτίου. Εδώ το μέγιστο ποσό που μπορεί να πάρει κάποιος στη Μαγνησία, ποιο είναι, κυρία Κουλή? Η Μαγνησία, ανήκουμε στη Β' ζώνη και το μέγιστο επίδομα είναι γύρω στα 200 ευρώ. Θα μπουν οι καταναλωτές να κάνουν τις αιτήσεις και εκεί θα δουν πόσα χρήματα δικαιούνται με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του καθενός. Οι πρατηριούχοι της Μαγνησίας εναποθέτουν τις ελπίδες τους για τόνωση του τζίρου στο επίδομα θέρμανσης, καθώς είναι παγωμένη κίνηση λόγω των περιοριστικών μέτρων του lockdown και της απαγόρευσης μετακίνησης από νομό σε νομό. Η κίνηση είναι αισθητά πεσμένη σε σχέση με τη θερινή περίοδο. Σε σχέση με την προηγούμενη καραντίνα που ήταν στο 85%, τώρα είμαστε γύρω στο 65-70%. Και είναι λογικό από τη στιγμή που έχουμε περιορισμό μετακινήσεων και δεν έχουμε μετακινήσεις εκτός των πόλεων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η κίνηση είναι ακόμα υποτονική, καθώς δεν έκανε και πολύ κρύο ακόμη και οι περισσότεροι γεμίσαν και την άνοιξη που ήταν σε πολύ καλή τιμή. Οπότε αυτό το διάστημα οι περισσότεροι το καταναλώνουν, οπότε δεν περιμένουμε κίνηση ακόμη και εμείς το Δεκέμβριο, ίσως από τη νέα χρονιά. Αναδική πορεία ακολουθούν στο μεταξύ οι τιμές των υγρών καυσίμων, με βαρόμετρο την τιμή του βαρελιού που σκαρφάλωσε στα 50 δολάρια μέσα σε μία εβδομάδα. Γενικά το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε μία ανωδική τάση στα καύσιμα, καθώς σιγά σιγά η ζήτηση παγκοσμίως αποκαθίσταται. Έχει φτάσει το βαρέλι γύρω στα 50 δολάρια, οπότε η μέση τιμή και εδώ πέρα έχει ανέβει, είναι περίπου γύρω στα 88 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, η αμόλυβδη γύρω στο 1,40 και η κίνηση γύρω στο 1,15.